Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλη, πνεύμα της αληθείας, πρωταρχού, παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής και οδηγός, ελθέ και σκήνωσε μνημή, καθάρισε ημάς, αγοράσει την είδο και σώσε τον αγαθέ, θα σου χάσει σημαίνει. Αμήν. Θα καθίσουμε. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως ότι ο Κύριος γεννήθηκε από τον Πατέρα και δεν πλάστηκε όπως εμείς. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Αυτό σημαίνει απλά ότι όπως ο Κύριος, όπως ο Πατέρας και Θεός μας είναι αιώνιος, χωρίς καμία αρχή και χωρίς να έχει τέλος. Ο Πατήρ είναι αγέννητος. Έτσι και ο Υιός, έτσι και ο Υιός είναι ομοούσιος του Πατρί και αιώνιος και άνθρωπος, όπως ακριβώς και ο Πατέρας του. Άρα η γέννηση του Υιού, του Χριστού, από τη φύση του Πατέρα, από τη φύση του Πατέρα, από την ουσία του Πατέρα, είναι προαιώνια. Είναι προαιώνια. Για να δηλώσει αυτό, για να το φανερώσει με έναν τρόπο πρακτικό, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Υιός είναι εικόνα του Πατέρα, ο Χριστός δηλαδή, είναι εικόνα του Πατέρα και ότι η γέννησή του μοιάζει με τη γέννηση μιας ακτίνας που εκπέμπει ο ήλιος και που είναι μες στον ήλιο. Και επειδή ήλιος είναι ο Πατέρας και ο Υιός το ίδιο και το Πνεύμα το ίδιο. Άλλωστε, μεθαύριο θα ακούσουμε τα Χριστούγεννα ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Nice. Σε προσκυνήν τον ήλιο της δικαιοσύνης. Και ομιλούμε και λέμε ότι εμείς εντελώς ορθόδοξα προσκυνούμε την τρισίλια θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν,
να θέσουμε στο μυαλό μας μέσα καθαρά, πολύ καθαρά, ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, γεννήθηκε από τον Πατέρα. Προαιώνια. Όταν λέμε προαιώνια, δεν θα ψάξουμε να βρούμε κάποια χρονική στιγμή που γεννήθηκε. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν θα βρούμε αρχή. Λέει πολύ ευλογημένα και πολύ άγια έργα της Ευαγγελίας. Πολύ ευλογημένα και πολύ άγια. Ακούσουμε την ημέρα της γεννήσεως. Σήμερον ο άναρχος άρχεται. Ο άναρχος, σαν άνθρωπος βέβαια, θα αρχίσει σαν άνθρωπος, αλλά άναρχος ήταν και είναι και έλαβε άνθρωπος σαν αρχή. Είναι άνθρωπος λοιπόν ο Υιός. Γεννηθέντα λοιπόν και ου ποιηθέντα. Για να δούμε ότι μέσα στο χώρο που ζούμε, το πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, έχουμε πνευματικό χώρο μέσα στην Εκκλησία, ότι υπάρχει μία αρχή αλυσιδωτή, την οποία με τρόπο θαυμαστό κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο, και εννοώ, όταν λέω αρχή αλυσιδωτή, εννοώ ότι τόσο η γέννηση του Κυρίου η πρώτη από την ουσία του Πατέρα του, όσο και η δεύτερη που θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, όσο και η τρίτη, υπάρχουν τρεις γεννήσεις του Κυρίου, είναι προφητευμένες όλες ακριβώς. Και ερχόμαστε στην πρώτη γέννηση να δούμε ακριβώς αυτή την αλήθεια τη μεγάλη. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, πολύ ξεκάθαρα μιλάει και λέει, θα τα ακούσουμε την ώρα ακριβώς που θα βγούμε το Ευαγγέλιο ιερείς για να κάνουμε τη μικρή είσοδο, και θα πει ο ιερέας Σοφία Ορθή, αμέσως μετά θα ψάρουν από το Δαβίδ ένα κομματάκι που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού, την πρώτη γέννηση, αυτή που μιλάμε τώρα, από την ουσία του Πατέρα. Εγκαστρός προ έως φόρου εγέννησάσαι, όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Το εξηγήσω. Βεβαίως. Εγκαστρός από τη δική μου, εδώ έχει πριν μια εικόνα ο Δαβίδ, ανθρώπινη εντελώς, για να φανερώσει την πρώτη γέννησή του από τον Πατέρα του. Σε γέννησα εγώ ο Πατέρας ο ίδιος, από τη δική μου την ουσία, αυτός είμαι εγκαστρός, προ έως φόρου, πριν φτιάξω αυτόν τον άγγελο, τον έως φόρο, το φωτεινό εκείνο αστέρι του ουρανού που ήταν κάποτε, πριν το δημιουργήσω εκείνο τον έως φόρο το φωτεινό, που έπεσε στη συνέχεια και έτσι ένα τάγμα μαζί του, σε γέννησα εγώ ο Πατέρας, εγκαστρός προ έως φόρου εγέννησάσε. Θα τα ακούσουμε, επαναλαμβάνω και να το προσέξουμε, και ακριβώς μιλάει προφητικά ο Δαβίδ 1070 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου για την προαιώνια γέννηση από την ουσία του Πατέρα. Έχουμε θρησκεία μεγαλείο. Μεγαλείο, μεγαλείο, μεγαλείο θρησκεία. Για να σκεφτούμε, να δούμε τώρα λοιπόν πώς ο Θεός ακουμπάει, στέλνει το φως στους προφήτες, όπως ο Δαβίδ,
ώστε χαρακτηριστικά να πει ότι σε γέννησα εγώ από τη δική μου γαστέρα, από τη δική μου ουσία. Εγαστρός πρόεδρος φόρου γεννησάς. Όμως ο Κύριος ορκίστηκε ο πατέρας. Έδωσε όρκο ο πατέρας. Και ου μεταμεληθήσετε. Και δεν μετανιώνει για τον όρκο που έδωσε. Ποιο, τι όρκο έδωσε. Και πού τον έδωσε τον όρκο. Να δείτε πού το έδωσε τον όρκο. Έδωσε εκεί. Έτσι βέβαια λέει και ο Αποστόλος Παύλος κάπου αλλού, ότι επειδή δεν είχε ανώτερο πρόσωπο ο πατέρας να ορκιστεί, όπως λέμε εμείς, λέμε κάποιον όρκο, και ορκιζόμαστε πάρα πάνω τον εαυτό μας, σε κάποιο ανώτερο πρόσωπο, σε κάτι ιερότερο από ότι, από ότι εμείς είμαστε, για να βεβαιώσουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε εκείνο που υποσχόμαστε. Ο πατέρας, ο Θεός, ορκίστηκε στον εαυτό του και δεν αλλάζει με τίποτα ότι θα γεννηθεί ο Υιός του. Ότι θα γεννηθεί ο Υιός του. Αφού γεννήθηκε, γεννήθηκε με ένα και μόνο σκοπό. Επαναλαμβάνω, προαιώνια ο Κύριος. Για να έρθει στη συνέχεια να πραγματοποιήσει τη δεύτερη γέννησή του, αυτή που θα γιορτάσουμε εμείς μεθαύριο, γιατί η Θεία Οικονομία προόριζε τον άνθρωπο να τον σώσει, τον πεσμένο άνθρωπο. Να το δούμε αυτό λίγο στο πρόσωπο του Αβραάμ. Λέγει στον Αβραάμ που τον παρακαλούσε 100 χρόνια. Δώσε μου παιδί, δώσε μου παιδί, δώσε μου παιδί. Και του λέγει, θα σου δώσω παιδί. Και όχι μόνο παιδί θα σου δώσω, αλλά και απογόνους που θα είναι τόσοι πολλοί όσοι τα άστρα του ουρανού και όσοι οι κόκκι στην άμμο της θάλασσας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε στον Αβραάμ. Και όντως, από το γιο του τον Ισαάκ, που κατόπιν του έδωσε, προήλθαν οι γενναίες των γενναιών των ανθρώπων. Στη συνέχεια, μετά τον Αβραάμ. Εκεί ορκίστηκε λοιπόν, του είπε, θα αποκτήσεις παιδί, το Αβραάμ. Και λέει, μάλιστα με όρκο, επί ουκ είχε όμως κατουδενός μίζωνος, λέει, επειδή δεν είχε να ορκιστεί, λέει ο Θεός, κάπου σε ανώτερο πρόσωπο, όμως σε καθεαυτόν. Ορκίστηκε στον εαυτό του. Έτσι λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος. Για να δείξει ότι ο Κύριος, λέει, ορκίστηκε, δεν παίρνει πίσω το όρκο. Και ου μεταμεληθήσετε. Αυτό σημαίνει, το και ου μεταμεληθήσετε σημαίνει, δεν παίρνει πίσω τον όρκο του ο Πατέρας Θεός. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πρόγραμμα του Πατέρα ήταν που γέννησε το γιο από την ουσία του, προαιώνια, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, να έρθει από απόγονο του Αβραάμ, του με συγχωρείτε, του Αβραάμ καλά λέω, ο Κύριος για να σώσει τον κόσμο. Αυτά για την πρώτη γέννηση του Κύριου μας. Όμως έχουμε εμείς από ότι χρόνια ολόκληρα γιορτάζουμε και βλέπουμε και μία δεύτερη γέννηση του Υιού του Θεού ως ανθρώπου επάνω στη γη. Αν ο Δαβίδ κήρυξε την πρώτη γέννηση από την ουσία του Πατέρα, όλοι οι προφήτες που γιορτάζονται αυτό το μήνα, το 12ο, όλοι οι προφήτες, μιλάνε για τη δεύτερη γέννησή του. Και τα λέει προφήτες, μιλάμε για προφήτες πριν έρθει ο Κύριος.
θα ακούσουμε από στην εκκλησία μέσα να αναφέρει, να αναφέρεται μία προφητεία και άλλη προφητεία και άλλη προφητεία από προφήτες, τον Ισαΐα, τον Αλαχία. Και τι να αναφέρεται, να λέγει ένας, αυτοί οι προφήτες που ανέφερα τώρα έζησαν άλλος 600 χρόνια δηλαδή, 6 αιώνες, άλλος 5, άλλος 7, τον 7ο αιώνα π.Χ. να αναφέρουν χαρακτηριστικά στοιχεία, γνωρίσματα του Μεσσία που θα γεννηθεί, που τον περίμενε η οικουμένη ολόκληρη, το σύμπαν. Τον περίμενε το σύμπαν. Γιατί μην ξεχνάμε, καθόλου, ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή έβγαζε βογγητό η γη και βγάζει βογγητό η γη. Δεν γίνονται αίματα. Δεν βογγάει η γη. Βοά λέει. Βοά η γη. Φωνάζει. Σύμφωνα με εκείνο που λέει για τον Άβελ, τον οποίο σκοτώνει ο Κάιν, και ακούγεται λέει η Αγιαγραφή, η Αγιαγραφή το λέει αυτό, ακούστηκε φωνή από ψηλά να λέγει το αίμα Άβελ βοά πρόσμε, το αίμα του παιδιού μου του Άβελ βγάζει βοή, και το ακούω λέει ο Θεός. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη φωνή του Κυρίου μας και Θεού μας, και η κτήση ολόκληρη, ουρανός, γη, ό,τι υπάρχει, όλα τα όντα που υπάρχουν πάνω στη γη και στον ουρανό, στενάζουν και συνοδύνουν, στενάζουν, αναστενάζουν και συνοδύνουν, πονάνε όλα μαζί, πονάνε, γιατί, περιμένουν, όπως λέει η Αγία Γραφή, την αποκαραδοκία. Την αποκαραδοκία, τη γλυκιά ελπίδα της αποκατάστασης. Παραλαμβάνω, τη γλυκιά ελπίδα της αποκατάστασης. Αυτή την ευλογημένη ώρα και τη στιγμή και την ημέρα που θα σταματήσουν όλα τα κακά και θα βασιλεύσει ο Κύριος στους απεράντους αιώνας των αιώνων. Αυτό και τα άψυγα το περιμένουν. Όχι μόνο εμείς που πιστεύουμε τον Κύριο και λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αλλά και την γλυκιά αποκατάσταση της φύσεως, που δεν θα υπάρχει κάτι που να σαλεύει την αρμονία και την ησυχία και την γαλήνη. Αυτή την ημέρα την περιμένουμε. Για αυτή λοιπόν την ημέρα μίλησα προφήτες. Αφού βέβαια είπαν ότι έρχεται εκείνος που θα αποκαταστήσει τα πάντα και έρχεται για να γεννηθεί, και αυτό το προφήτευσαν με κάθε λεπτομέρεια, ο Ισαΐας, θα το ακούσουμε τις ημέρες αυτές, γράφει 600 χρόνια από Χριστού, ιδού η Παρθένος έξι εργαστρή. Να η Παρθένος, η Περδούλα, επειδή υπάρχουν και μερικοί αιρετικοί λέγει ορισμένα πράγματα άλλα, έξι εργαστρή θα συλλάβει μέσα στη γαστέρα της, μέσα στην κοιλιά της.
Παραλαμβάνω 600 και πλέον χρόνια προφήτης της Αΐας. Θα γεννηθεί, θα συλλάβει η Παρθένος. Λέει και το και ότι θα είναι Παρθένος και μιλάει για την Παρθενία, την Αΐ Παρθενία. Και συμπληρώνει, ας το προσέξουμε. Αυτή η Παρθένος τέξεται ιών και δώσει το όνομα και θα δώσει το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, επιθυμών ο Θεός. Μήπως υπάρχει ένας προφήτης μετά τη γέννηση του Κυρίου που να λέει θα είναι κάποιος άλλος Μεσσίας? Τέρμα Μεσσίας δεν ακούγεται πια. Μπήκε με τον ερχομό και τη γέννηση του Κυρίου τέλος αυτή την προσδοκία όλων των λαών της γης. Το άλλο ερχομό, το ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος ερχομός. Είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Αλλά εμείς μιλάμε για το ερχομό τούτο. Δεν θυμάμαι αν είναι ο ίδιος ο Ισαΐας, αν είναι ο Μαλαχίας, λέει και τούτο το πράγμα. Ότι αυτός ο Μεσσίας, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, θα γεννηθεί μέσα στον τόπο που θα υπάρχει. Θα ζούνε και όνοι και βόδια. Πώς το λέει αυτό? Έγνω ο βούς των κτισάμενων και ο όνος την φάτιγε του Κυρίου του. Στον χώρο που θα γεννηθεί, έτσι έγραψε 600 χρόνια πριν ο προφήτης Ισαΐας Μαλαχίας, ότι στον χώρο που θα γεννηθεί θα ζουν βόδια και τα βόδια θα γνωρίσουν το αφεντικό τους την ημέρα που θα γεννηθεί. Και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του. Ώστε να πει, ορίστε, εγώ κάνω στην πάντα, έλα να πεις εσύ εδώ μέσα. Είναι με απόλυτη, με κεφαλαίο γράμματα, ακρίβεια, προφητευμένα, αιώνες προ Χριστού. Το πού, πώς και από ποιαν θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε παρά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και βέβαια, τις άλλες λεπτομέρειες, άμα δεν θα μας πάρει χρόνο σήμερα, κάποια ή την άλλη φορά που θα έρθουμε, θα τις αναφέρουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, οι προφήτες μας μιλάνε αιώνες πριν από τη γέννηση για τον ερχομό του Κυρίου. Στο πού, είπαμε μόλις προηγουμένως, αλλά και ποιος θα είναι εκείνος ο Μεσσίας που θα έρθει. Του δίνουν και γνωρίσματα. Ξεκάθαρα, ώστε να μην υπάρχει καμία αντίρρηση για το πρόσωπο του Μεσσίου. Ποια δύναμη θα έχει. Ο Ισαΐας ο προφήτης τον ονομάζει μεγάλης βουλής άγγελο. Τη δική μας γλώσσα, ότι αυτός ο Μεσσίας θα κουβαλάει, που θα έρθει στη γλώσσα μας, ένα μεγάλο σχέδιο, το σχέδιο της μεγάλης αποφάσεως του Θεού, μεγάλης βουλής, βουλή σημαίνει απόφαση, θα κουβαλάει λοιπόν μια μεγάλη απόφαση, ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, το οποίο θα το εκτελέσει. Και όλοι μας γνωρίζουμε ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή.
με στενοχώρια και με πίκρα το λέω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χριστιανών να πω αδιαφορούν, αρνούνται αυτή τη μέρα από μας, να πω την ποδοπατούν. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μικρό ποσοστό ήταν και προφήτες που κήρυξαν τότε και που πέρασαν από μαχαίρι, από βασανιστήρια και ούτω καθεξής για να κηρύξουν αυτό που κήρυξαν. Που εμείς το έχουμε και δεν το δίνουμε σημασία. Είναι λοιπόν, είναι, έτσι είπε ο Κορδισσαίας, μεγάλης βουλής άγγελος. Εξουσιαστής προς Θεού, μην περάσει το λογισμό μας ότι ασκεί κάποια εξουσία σαν εκείνη που ακούμε σήμερα εμείς, που στηρίζεται πάνω στο αίμα, στην αδικία, στο ψέμα, στην απάτη κλπ. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει αυτή η εξουσία που κουβαλάει εκείνος ο άρχοντας, ο μεγάλος. Εκείνος στου οποίου το λόγο οι ουρανοί στερεωθήκανε. Το λόγο αυτού οι ουρανοί εστερεώθησαν στο λόγο του. Ή με το λόγο του στερεωθήκανε οι ουρανοί. Ή και ακόμη, είπε ο Μεσσίας και γεννήθησαν, είπε και έγινε όσα βλέπουμε. Είναι και ήταν και είναι και θα είναι το πρόσταγμά του παντοδύναμο πέρα για πέρα. Είναι λοιπόν δικαιούται ένα εξουσιαστής, αλλά ας κοιτάξουμε να δούμε, δεν κάνει καμία κατάχρηση της εξουσίας, αλλά κάνει χρήση της εξουσίας για το καλό του σύμπαντος κόσμου και μόνο για το καλό. Πού έχει ακουστεί στον κόσμο και πότε ακούστηκε εκείνο που ο ίδιος είπε, οπιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησης υπέρ των προβάτων. Ο καλός ο Τζοπάνης θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Να, αυτός είναι εξουσιαστής. Θυσιάζει τη ζωή του για να σώσει τα πρόβατά του. Είναι λοιπόν εξουσιαστής, αλλά επαναλαμβάνω, μόνο για το αγαθό, γιατί είναι αγαθός εξουσιαστής και του ουρανού και της γης και ότι υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Και μία παρατήρηση, σέβεται σε όλα τα όντα, σέβεται την ελευθερία τους. Τη σέβεται την ελευθερία. Και στον ουρανό, να, παράδειγμα, ήθελε ο Βοσφόρος και έγινε αποστάτης. Θα μπορούσε να του πει εγώ, σε δένω, θα είσαι μια για πάντα στο θέλημά μου. Δεν το έκανε αυτό. Τήρησε τη σχέση του απολύτου σεβασμού ανάμεσά του και ανάμεσα στα όντα που δημιούργησε. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Σέβομαι την ελευθερία σου. Και ειδού αποστάτης και ο άνθρωπος. Και σήμερα, μέχρι που να κλείσει η αυλαία του κόσμου, αυτός ο εξουσιαστής θα σέβεται και πάντοτε την ελευθερία που έδωσε στον άνθρωπο. Αυτά τα γνωρίσματα κανένας άρχοντας της γης δεν τα έχει.
οι άρχοντες της γης θυσιάζουν τα πρόβατα για να ζήσουν αυτοί και να έχουν εξουσία στα χέρια τους. Και είναι εκτός πραγματικότητος εκείνος που πιστεύει ότι μπορεί να εκπηγάσει από ανθρώπινη εξουσία καλό. Μην το περιμένουν ποτέ εκείνο το πράγμα. Όποια κι αν είναι η ανθρώπινη εξουσία, θα στηριχθεί στην αδικία, στο ψέμα, στο αίμα. Πέρα για πέρα, μην ξεγελιόμαστε. Είναι λοιπόν ο Μεσσίας μεγάλης βουλής άγγελος, είπα. Μας έφερε τη βουλή του Θεού κάτω στη γη. Είναι εξουσιαστής και άρχοντας της ειρήνης, λέει. Και άρχοντας τα γνωρίσματα του Κυρίου, της ειρήνης. Μία όμως και εδώ μία διάκριση. Θυμόμαστε όλοι, ακριβώς την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, όταν πλησιάστηκε στους μαθητάς, η πρώτη κουβέντα που είπε, ειρήνη ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω και ου καθώς ο κόσμος. Και όχι σαν την ειρήνη αυτή του κόσμου. Γιατί η ειρήνη του κόσμου στηρίζεται στα όπλα. Λέγει ένας αρχαίος ο Θουκυδίδης τον εαυτό. Εάν θέλεις ειρήνη, αυτή την κοσμική ειρήνη, παρασκευάζω προς πόλεμο. Να ετοιμάζεσαι διαρκώς να παρασκευάζεσαι με στρατό, με όπλα. Να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάποιον για να έχεις την ειρήνη. Αν δεν έχεις όπλα, δεν θα έχεις ειρήνη, θα σε φάει ο άλλος. Εδώ όμως, η ειρήνη του Κυρίου δεν είναι ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Εγώ θα πω παράδειγμα, άλλος το έζησε και μας δώσει το παράδειγμα. Το στείλουνε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Για να τον λιθοβολήσουν. Και εκείνος ο γονατιστός με λάμψη ουράνια, γιατί είδανε λέει να λάβει το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου, με όλη τη γαλήνη της ψυχής του, χωρίς να έχει ίχνος κακίας αυτού που τον λιθοβολούσανε, Κύριε, μη στήσεις αυτόν την αμαρτία ταύτη. Μην τους υπολογίσεις καθόλου την αμαρτία. Αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού. Να σε σκοτώνει ο άλλος και εσύ να λες σε ευχαριστώ, αλλά και να παρακαλείς να του δώσει την άφεση του φωνιά. Αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού. Αυτή είναι που λέμε τώρα. Εγώ σας δίνω την ειρήνη μου που δεν μοιάζει καθόλου την ειρήνη του κόσμου. Είναι εσωτερική ειρήνη. Είναι εσωτερική ειρήνη πέρα για πέρα. Αυτή την ειρήνη που την ακούσαμε και την ακούσουμε, έχουμε ακούσει πολλές φορές. Εγώ 65 φορές, άλλος παραπάνω, άλλος πιο λίγο. Λέγει και πλήθος στρατιάς αγγέλων ουρανίων έψαλε την ημέρα της γεννήσεως του Μεσσία δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαζε το Θεό που ήρθε και η ειρήνη στη γη. Που ήρθε και η ειρήνη. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που λέμε προηγουμένως. Ήρθε η ειρήνη στη γη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι η μεγαλύτερη χαρά, από ό,τι έχω διαβάσει, από αυτοί που γεύτηκαν οι άγγελοι όταν είδαν να γεννιέται ο Μεσσίας, δεν γεύτηκαν άλλο ποτέ. Δεν τη γεύτηκαν. Εδώ θέλουμε και την άλλη εικόνα. Τον είδανε τους οπάλι, λέει, να βρίσκει το ένα το χαμένο, πρόβατο, το απολουλός πρόβατο, να το βάζει στην πλάτη της οπάλης και να αισθάνονται χαρά για εκείνο το πρόβατο το χαμένο. Λέει,
χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενία αμαρτωλό μεταλαμούντι. Επειδή βρήκε το πρόβατο και γύρισε στη στάγη του πίσω, οι άγγελοι του ουρανού χαίρονται. Επαναλαμβάνω ότι γι' αυτό οι άγγελοι, για αυτή τη χαρά, τη μεγάλη σωτηρία του κάθε πιστού χωριστά και όλων μαζί των πιστών, έψαλαν την νύχτα εκείνη το δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Να επαναλάβω τα τρία γνωρίσματα, ότι ο Κύριος όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, ως βρέφος στη Βηθλεέμ, έφερνε μαζί του, επαναλαμβάνω, ότι ήταν ο άγγελος της μεγάλης βουλής, της μεγάλης απόφασης. Άλλη εικόνα μου και στο μυαλό τώρα. Αυτή, λέει, την μεγάλη απόφαση την είχε πάρει η Αγία Τριάδα μέσα στο συνέθουσα συνεδριάσεώς της, θα το πω με ανθρώπινα μέτρα, προαιωνίως. Λέει ο Απόστολος Παύλος μια πολύ ωραία φράση. Το μυστήριον, αυτή τη δική μας σωτηρία και την απόφαση του Θεού μέσα παράδοση αιώνας που την είχε πάρει, το ονομάζει το μυστήριο το σεσυγημένο που κρατιόταν μέσα στη σιωπή της Αγίας Τριάδας που δεν το ξέρω κανείς, ούτε και οι άγγελοι του Θεού. Γι' αυτό αισθάνθηκαν καλά το ίδιο Κύριος και είπαν δόξα εν υψής της Θεού, το δόξα σαν εκ μέρους μας, αλλά και εκ μέρους τους. Τώρα να έρθουμε και στην τρίτη γέννηση του Κυρίου. Στην τρίτη γέννηση του Κυρίου. Γεννιέται και μέσα μας. Γεννιέται και μέσα μας. Προς Θεού, μην ξεγελιόμαστε, όχι την ημέρα των Χριστουγέννων, μόνο τουλάχιστον. Όχι την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο. Όχι. Αλλά ο Κύριος μας γεννιέται σύμφωνα με το λόγο του και ζει μέσα μας μονίμως και αιωνίως. Επαναλαμβάνω, γεννιέται καθημερινά μέσα στην ψυχή μας. Ο ίδιος το έχει βεβαιώσει. Ο ίδιος το έχει βεβαιώσει και έχει πει ότι εφόσον με ζητήσετε, εγώ θα μπω μέσα, αλλά θα γεννηθώ μες στην ψυχή σας και θα μείνω μαζί σας. Και μάλιστα λέει τούτο το γαρμόσυνο μήνυμα, ότι και εγώ και ο Πατέρας μου και το Άγιο Πνεύμα μονίμη ποιήσομεν θα κάνουμε την ψυχή σας, την καρδιά σας, τόπο διαμονής. Αυτό λέει όταν λέει μονή, τόπο διαμονής. Μένει όχι μόνο μία ημέρα, αλλά εφόσον το θέλουμε, στο διηνεκές, στους απεράντους αιώνας. Είναι μεγάλη υπόθεση να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε προορισμένοι να μην πεθάνουμε ποτέ. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε με την Αγία Τριάδα στους απεράντους αιώνας. Αυτό είναι η αλήθεια της χαράς του κόσμου. Και να συγχαίρουμε μαζί με τους αγγέλους και τους αγίους. Θα ακούσουμε την Κυριακή αυτή το Ευαγγέλιο. Ότι ο άνθρωπος έκανε δείπνο μέγα. Κάποιος έκανε ένα μεγάλο τραπέζι, λέει. Ποιο είναι το μεγάλο τραπέζι, δεν είναι αυτό που λέμε τώρα? Ότι θα ζούμε στους αιώνας των αιώνων. Στο τραπέζι της Αγίας Τριάδας. Εκείνο που ο Κύριος την ημέρα του δείπνου, ότι επιθύμησα να φάω, να πιω μαζί σας στη Βασιλεία των Ουρανών.
εκεί που δεν θα υπάρχει τέλος. Εμείς λοιπόν έχουμε χρέος, αφού ο Κύριος ό,τι υπόσχεται ή έχει υποσχεθεί το πραγματοποιεί, να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα της γεννήσεώς του μέσα μας, στο θέμα της προσωπικής μας σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλο έγκλημα μεγαλύτερο από εκείνο. Δηλαδή, να έρθουμε στον κόσμο με τη δική του βούληση και να μας λέει ότι σας περιμένει η δική μου αγκαλιά στην άλλη ζωή της Αγίας Τριάδος, η σωτηρία εκείνη που εγώ με το δικό μου αίμα πραγματοποίησα, εξηγόρασα εμάς και της κατάρας του νόμου, μας αγόρασα του φωνάζοντα του Κυρίου από την κατάρα της αμαρτίας που ερχόταν από τα πανάρχια χρόνια τον Αδάμ και την Εύα, το σταυρό προσελωθείς και την όχι ντυθείς, λέει. Αφού εσύ λοιπόν για τη σωτηρία μας έκανες το παν, υπάρχει άλλο έγκλημα από εκείνο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο άνθρωπος το αίμα του Υιού του Θεού ενυβρίσας, να το εξηγήσουμε, όταν ο άνθρωπος βρίζει με την διαφορία του το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό για να σωθεί. Είναι τρομερό δηλαδή, είναι συνεχιστής του μεγάλου εγκλήματος εκείνο που στάβωσε τον Κύριο μόνος Χριστού. Το να λες δεν θέλω να σωθώ, είναι σαν να λες ότι άδικα έρθεις και έχεις το αίμα σου, δεν το θέλω, να σε άλλο να στιμάς τον Κύριο τον ίδιο που έκανε τόσα για να σε σώσει. Προσοχή λοιπόν από όλους μας. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού πέρα για πέρα. Εκείνος που θέλει να τον ζει το Λόγο του Θεού, τον ζει. Και να πούμε και πάνω σε αυτό, τον τρόπο που βιώνεται ο Λόγος του Θεού και μένει μέσα ο Λόγος του Θεού και μένει ο Κύριος μέσα. Μας είχε δώσει ο Κύριος τη δυνατότητα αυτή. Να ξεπερνάμε τις αδυναμίες μας. Να λυτρωνόμαστε τα ερωτήματά μας. Και να ζούμε αγκαλιά με τον Κύριο. Πότε καθίσαμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε 5 λεπτά προσευχή ζωντανή και δεν αισθανθήκαμε τον ουρανό να περνάει μέσα μας. Ποτέ ανοίξαμε την Αγία Γραφή και δεν καταλάβαμε να μας μιλάει ο Κύριος ο ίδιος και να μην θέλουμε να παρατάμε την Αγία Γραφή. Ποτέ ανοίξαμε το στόμα μας και κοινωνήσαμε αλλά αληθινά πραγματικά, ώστε να πούμε πήρα σώμα και αίμα Ιησού Χριστού και έφυγα με το Κύριο κατοικούντα και μένοντα εν εμή, όπως λέει και μέσα στη Θεία Μετάληψη. Είναι ή δεν είναι, γεννιέται και μένει ή δεν γεννιέται και μένει ο Κύριος μας μέσα, έστω με αυτούς τους λίγους τρόπους, για να πω και άλλους τρόπους, λέει ο Κύριος πολύ, πολύ ξεκάθαρα. Θέλετε να με βρείτε, διαβάστε την Αγία Γραφή, πάρτε μία εντολή μου, μόνο. Μέσα σε αυτή την εντολή, όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι ολόκληρα η Αγία Τριάδα. Μία εντολή μόνο μας να την πάρουμε και την, μετά από προσευχή και με δέος και με αγάπη και με όλη τη γλύκα που μπορούμε να αισθανθούμε, τη μελετήσαμε τη μία εντολή, προσπαθήσαμε να την κάνουμε τη μία από τις 100, και τότε καταλαβαίνουμε απόλυτα
ότι μέσα στην εντολή είναι ο ίδιος ο Κύριος. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Η εντολή, η ιερή ζωή αιώνια σε αυτή. Η δική μου εντολή είναι ζωή αιώνια. Μην ψάχνουμε να πούμε, μα μου κοιτάς, έχουμε μπροστά μας τους θησαυρούς, και λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε το θησαυρό ημών εν οστρακίνη σκέδεση. Έχουμε το θησαυρό μέσα σε αυτά τα κόκαλα. Εδώ. Και πώς τον έχουμε. Λέει, ο λόγος του Κυρίου είναι δυνατός και περνάει, έχει μια μαχαίρι δίκοπο και περνάει, λέει, μέσα στα κόκαλα. Στη καρδιά, στα αισθήματα παντού και τα λιανίζει ό,τι κακό βρίσκει και μένει και κάνει δυνατό τον άνθρωπο. Έτσι γεννιέται ο Κύριος μέσα στην ψυχή μας. Όταν όμως εμείς, συγχωρέστε με, δεν μιλάω για εμάς, μιλάω γενικά. Όταν εμείς μελετούμε, εντάξει το διάβασα, τώρα μου πέρασε την επιδερμίδα απ' έξω. Πάω στην εκκλησία από έθιμο. Κοινωνάω επειδή πάει η σειρά και κοινωνάει στην εκκλησία. Και όχι επειδή το καταλαβαίνω, θα πάρω Χριστό μετά από προετοιμασία. Όταν επιπόλαια ασχολούμαι με το θέμα της σωτηρίας μας, ποτέ δεν θα ζήσει ούτε θα μείνει ο Κύριος μέσα μας. Αυτό είναι το έγκλημα που είπα προηγουμένως. Έχουν την εντύπωση οι πολλοί χριστιανοί ότι βαπτίστηκαν και είναι εντάξει σαν χριστιανοί. Τελειώνοντας, επαναλαμβάνω. Ο Κύριος μας γεννήθηκε προαιώνια, προαιώνια, από τη φύση και την ουσία του Πατέρα. Σε κάποια στιγμή του χρόνου, στη Βηθλέμ, μετά από προφητείες πολλών προφητών. Γεννιέται συνεχώς. Και να το κλείσουμε, θα ψάλουμε από την ημέρα των εισοδίων. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Δεν λέει γεννήθηκε. Γεννιέται. Δεν είναι βαλμένο αυτό το γεννιέται για να σου δείξει, ξέρεις, γεννήθηκε κάποτε στη Βηθλεέμ. Αλλά λέει συνεχώς γεννιέται ο Κύριος. Ας φροντίσουμε να τον έχουμε συνεχώς γεννόμενο μέσα μας. Αμήν. Πέστε κάτι πάνω σε αυτό. Έλα βάγει, πες κάτι πάνω στο θέμα. Να μην το χαλάσω εγώ με τόσο ωραία που μας είπες. Και το ξεκίνησες ωραία και το κλείσες ωραία. Να μην το λουγάσουμε. Κάτι προσωπικά που να βοηθάει στη γέννηση και μέσα στην ψυχή μας. Να πω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να... Έτσι, να πεις. Πιστεύουμε και να ομολογούμε την Τριάδα εν μονάδη και την μονάδα εν τριάδη, διότι και ο Άριος μετά τα 300 χρόνια μετά που έφυγε ο Κύριος από τη γη άρχισε να μπερδεύεται εκεί πέρα που λέει ο Άκτισος και ο Κύριος ήταν το δεύτερο πρόσωπο και ήταν το κτίσμα και χανόμαστε, δεν πρέπει τέτοια πράγματα για εμάς. Η γένεση λέει ξεκάθαρα ότι πρώτα απ' όλα είπες κάτι πολύ σωστό και έτσι είναι, ότι όλα ο Θεός τα δημιούργησε δια του Λόγου Του. Και τα όρατα και τα ορατά και τον ουρανό και τη γη και τα πάντα. Και συνεχίζει η γέννηση και λέει κάποια στιγμή αποφάσισε το σχέδιο του Θεού και είπε ποιήσω με έναν άνθρωπο, κατ' εικόνα και ομοίωση. Και ενεφύσισε εν αυτό ψυχή ζωής. Αυτή η ψυχή, η οποία όπως ξέρουμε όλοι ας πούμε, είναι το είναι μας, είναι η συνείδησή μας, ο νους μας, η ψυχή μας, αυτή είναι κάποια στιγμή θα την παραδώσουμε. Εγώ θεωρώ το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου την επί του φοβερού βήματος καλή απολογία αυτής της ψυχής. Λέει σε ένα σημείο πάλι ο Κύριος ότι τι ωφελείται ο άνθρωπος να κερδίσει τον κόσμο όλο και να ζημιωθεί αυτή η ψυχή του. Αυτή είναι όλη η πεμπτουσία για μένα να πούμε, στον άνθρωπο. Και κλείνω για να μην κουράζω την αγάπη σας, ότι αυτή την ψυχή, αν ο καθένας μας προσωπικά, σοβαρά, πολύ σοβαρά, σοβαρά, χωρίς πλεονεξίες, χωρίς φιλαργυρίες, χωρίς φιλοδυνίες, χωρίς, γιατί όλα αυτά είναι τερτύπια του πονηρού, δηλαδή τι μας κάνει ο πονηρός τώρα, ό,τι έκανε και σε αυτούς ευλογημένους εκεί στην παραβολή που όταν σου κάλεσε κάποιος άλλος, που είχε κάνει δείπνο, ένας λέει πάνω εδώ τα βόδια μου, άλλος πάνω εδώ τα χωράφια μου, δηλαδή αυτό τι θα πει, ότι δικαιολογίες. Κερκίδια. Δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Χτυπάει η καμπάνα και γυρίζουμε από το άλλο πλευρό, ας πούμε, ή πάμε να κάνουμε τα πράσα. Άμα θέλεις να πας, γιατί το πιστεύεις, γιατί είναι ανάγκη να πας, ο Κύριος μας
περιμένει. Αλλά σε ένα σημείο θέλω να σταθώ που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Που είπε στη χλιαρότητα. Η γραφή σε ένα σημείο λέει ότι όποιο είναι χλιαρό θα τον εμέσω και θα τον κάνει με το. Δεν τον θέλει το χλιαρό άνθρωπο. Ένα ζητό. Υπαγόμενο. Ή θα είσαι μαζί με τον Κύριο πιστός, ζεστός και αγαπητός, θα είσαι. Θα έχει πάρει τη δικιά σου απόφαση. Ακριβώς. Θα έχει πάρει τη δικιά σου απόφαση και είναι δικιά σου επιλογή. Διότι η αγάπη του Θεού έκανε να στείλει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να έρθει για να σώσει πάλι εμάς. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό το δικό μας με πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για μέναν. Αδύναμο. Να έρθει εδώ. Ναι. Διότι αλλιώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος να ξαναγυρίσουμε κοντά του. Μόνο από τις πληγές και το αίμα που έχει ο ίδιος ο Σταυρό. Και μια ευκαιρία μόνο. Βέβαια. Μια ευκαιρία. Μα αυτή η καταπληκτική ευαγγελική περικοπή με τις 10 παρθένες δεν τα λέει όλα. Οι 5 περιμέναν τον Κύριο και άλλοι 5 πέσανε για ύπνο. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς τώρα, με λίγα λόγια, σε όλους τους αιώνες. Πέφτουμε για ύπνο και όταν ξυπνάμε, μας έχει πάρει ο Κύριος και εμείς ακόμα κοιμόμαστε. Πούμε, γιατί η ουσία της ερμηνείας αυτή είναι. Να μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο κοιμόμενοι. Ενώ οι άλλες 5 φρόνιμες περιμέναν. Αλλά λέει και σε ένα σημείο του πράγματος Θεού για το Αποστόλου ότι αυτά που ετοίμασε ο Θεός για μας. Ούτε στο μυαλό μας χωράνε, ούτε στο μάτι μας υπάρχει περίπτωση να δούμε, ούτε στα αυτιά μας. Δηλαδή δεν συγκρίνεται η αγάπη του Θεού και αυτά που μας προσφέρει ο Θεός στην αιωνιότητα με αυτά τα λίγα που θα κάνουμε. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς τώρα σε 5, 10, 20, 50 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ πέρα. Μπροστά σε αυτά που θα μας δώσει στην αιωνιότητα. Είναι να συγκλονίζεται κανείς, ας πούμε, αν έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι. Λίγο μυαλό, πολύ καλά, λίγο μυαλό. Τώρα για όλα αυτά που λέμε. Λίγο μυαλό, Ιωσήφ. Ναι. Όχι αντίρρηση, Ιωσήφ. Γιατί? Όχι αντίρρηση. Γιατί εμείς οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Συμπεριφερόμεθα έτσι. Δεν υπάρχει. Ψάχνω εαυτό μου. Όχι, να το ψάξουμε. Παράδειγμα τον εαυτό μου. Θέλω να το ψάξουμε όλοι. Όχι, δεν το ψάξουμε. Όχι, να το ψάξουμε. Εγώ έφερα 2-3 παραδείγματα. Είναι η φιλοδυνία. Είναι η φιλαργυρία, είναι η πλεονεξία. Και κοιτάμε όλα αυτά και όχι τίποτα άλλο. Παραλάβω την ερώτηση για να το καταλάβουμε όλοι μας. Yeah. Δεν θα έχουμε απολογία. Δεν αγαπάμε τον Χριστό. Αυτό είναι το γιατί. Τελείωσε. Άλλος αδερφός. Άλλος αδερφός να πει κάτι. Δεν μπορεί να κρυφθείς πίσω από το δάχτυλο. Εδώ κρυφόμαστε. Μα δεν γίνεται. Κρύβεσαι. Κάτσε την κρύψη από εδώ πέρα που τσακρυφθείς. Κοροϊδεύεις. Μα μια μικρή προσπάθεια δεν μπορούμε να κάνουμε, Ιωσήφ. Μια μικρή προσπάθεια. Για όλη την Παναγία. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ούτε 10 λεπτά προσευχή. Μια στιγμή, Ιωσήφ, το έχουμε ξαναπεί. Και δεν λέμε για όλους τους ανθρώπους ότι είναι οι έτσι. Δεν μπορούμε, δεν ισχύει για όλους. Το πάμε. Δεν μπορώ. Δεν θέλουμε. Πώς το πες. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Να πω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν το γενικεύεις, θέλω. Όχι, δεν μπορούμε. Το γενικεύεις γιατί. Δεν μπορεί να μπει εσύ στη σκέψη μου και εγώ στη δική σου. Μάλιστα. Μην το γίνει. Αυτό το παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα. Αλλά να γίνεται όμως. Από εμάς εξαρτάται αν γίνεται ή όχι. Και. Δεν πιστεύω να λέμε ότι. Α σε δει. Μα αγαπάει. Α σε γιατί. Να ξυπατήσουμε τον Κύριο. Είπα και επαναλαμβάνω. Έχουμε στα χέρια μας μία ημέρα 24 ώρες. Δεν υπάρχουν στιγμές να αφιερώσουμε στον Κύριο. Μη λέμε τώρα αστεία πράγματα. Μα και στην ώρα που προσευχόμεθα να έχουμε το μυαλό μας στον Κύριο. Ποιος θα επίγεια. Λέμε την προσευχή μας με τη γλώσσα, αλλά το μυαλό δεν είναι στον Κύριο. Yeah. Τρέχει αλλού. Και γι' αυτά να λέμε ότι κάναμε την προσευχή. Μπορούμε να το πιστεύουμε, μπορούμε να το παντρευόμαστε. Εντάξει. Αλλά δεν είμαστε πνευματικά ενωμένοι με το Θεό. Δομένα. Αυτό δεν είναι. Τώρα το πώς θα το καρτοδώσει ο καθένας μας είναι θέμα δικό του. Τι θα πρέπει. Τι είναι μάγελε, κάτι να πεις. Όχι, ωραία. Άλλος αδερφός, καλείς κάτι. Και πες του και κανένας άλλος, να μην είμαστε. Όχι, εντάξει τα πράγματα είναι. Να μην τα θολώσουμε, είπε ο Ευάγγελος προηγουμένως. Να μην τα θολώσουμε. Όχι, δεν τα θολώσουμε. Ό,τι είναι επικίνδυνο, είναι δυνατό και είναι ευχάριστο. Σφαλώς. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Και δεν θέλω να μιλήσω. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Άγιος ο Θάνατος ελέησε τη μας. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Άγιος ο Θάνατος ελέησε τη μας.
ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Η Παρθένος ημέρο των προαιωνίων λόγων εσπηλαίω έρχεται από τετήν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξα σου με τα αγγέλων και των ποιμένων βουληθέντα εποφθήνε παιδίων αιών των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ.